Καλησπέρα. Γεια σου Κώστα και πάλι, γεια σου Πάρη. Συγγνώμη που διακόπτω την ωραία κουβέντα σας, την απολαμβάνω κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε στην εκπομπή σας. Δεν βγαίνει σε εμάς ο Πάρη. Δεν βγαίνει σε εμάς ο Πάρη, βγαίνει σε ένα Κώστα. Το ψάχναμε χθες, δεν πειράζει πάλι. Δεν μπόρεσε. Πλάκα κάνω, το ξέρω. Λοιπόν, τα γρήγορα γιατί τελειώνει και η εκπομπή. Σε αυτό που λέγαμε Κώστα νωρίτερα για τη τηλεδιάσκεψη του Ιβάν Σαββίδη με όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος, Λουτσέσκου, Πότο, ναι. Κακάτσι, αλλά και όλους τους επικεφαλείς των υπόλοιπων τμήματων. Ναι. Έχει διαρρεύσει η ΠΑΕΠΑΟΚ, υπάρχει στο site, ένα απόσπασμα των αυτών που είπε ο Ιβάν Σαββίδης στους συνεργάτες του. Λοιπόν, διαβάζω. Είναι δεδομένο ότι την πρώτη και κύρια ευθύνη τη φέρνω εγώ. Είναι έτσι η δομημένη ζωή που στις αποτυχίες στέει η κεφαλή, αλλά τις νίκες τις κατακτούν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό και σας μιλώ σήμερα επειδή έχουν καταλαγιάσει τα έντονα συναισθήματα μετά τον αποκλεισμό. Χρειάζεται να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, να αναδιοργανώσουμε την ομάδα σε όλες τις δομές της. Περιμένω από όλους σας τις προτάσεις για τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που χρειάζονται τα τμήματά μας. Σύμφωνα με τη δική μου λογική, εκτελώ τις μεταγραφικές εισηγήσεις που έχουν την απόλυτη έγκριση του προπονητή μετά από εισήγηση του αθλητικού διευθυντή. Θεωρώ εκ των προτέρων αυτονόητο ότι δεν συμφωνούμε πάντα, αλλά μέσα από τις διαφωνίες μας θα καταλήγουμε τις σωστές επιλογές για τον σύλλογο. Χρειάζεται να ισορροπήσει το ρόστερ και να πουληθούν ή να αποχωρήσουν ποδοσφαιριστές που δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Ναι, στο Ιβάν Σαββίδης, κανείς δεν έχει αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο εγώ αναφέρομαι στη λέξη αυτάρκεια. Ο ΠΑΟΚ είναι από μένα, δεν ήταν ποτέ ενωμένος, συρριζόμενος σε δικά του στελέχη, σε δικούς του πόρους, σε δικό του σχέδιο. Μετά από εμένα θέλω να είναι έτσι. Μέχρι τότε εξασφαλίζω τη χρηματοδότηση για να διεκδικούμε υψηλούς στόχους. Στην πιο δύσκολη χρονιά παγκοσμίως, το φετινό έλλειμμα είναι μεγάλο και θα εγγυηθώ εγώ την κάλυψή του. Αυτό για να αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι όλες οι αστοχίες καταλήγουν εκεί και καλύπτονται πάντα από εμένα. Δεν είμαι με καθόλου ικανοποιημένος από τη δημιουργία εσόδων για την ομάδα, από τους δραστηριότητες που επιφέρουν έσοδα και χρειάζεται τεράστια βελτίωση. Στην πιο δύσκολη συγκυρία εγώ θα είμαι εκεί, στηρίζοντας όχι μόνο την ομάδα, αλλά ξεκινώντας ιστορικά έργα όπως το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο. Και θέλω μαζί μου ανθρώπους που δεν βλέπουν μόνο προβλήματα, αλλά τις λύσεις τους. Πλησιάζουμε τα γενέθλια του ενός αιώνα ζωής του ΠΑΟΚ και από τώρα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πώς θα φτάσουμε εκεί και με ποιους θα φτάσουμε εκεί. Ο αποκλεισμός είναι πισωγύρισμα και έτσι θέλω να τον αντιμετωπίσετε όλοι. Δεν θέλω να νιώθει κανείς χαρούμενος που θα παίζουμε ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Και κατέληξε ο Ιβάν Σαββίδης, αναφερόμενος στους στόχους της ομάδας για φέτος. Οι συμφωνίες με τους ποδοσφαιριστές και τα συμβόλαιά τους έγιναν με την φιλοδοξία να αγωνίζονται σε 55-60 παιχνίδια το χρόνο. Οι συμφωνίες θα τηρηθούν παρότι οι αγώνες θα είναι λιγότεροι μετά τον αποκλεισμό. Απαιτώ από όλους την πλήρη ετοιμότητα κάθε εβδομάδα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές δεν θα έχουν τις ιδανικές συνθήκες για να ανταπεξέλθουν σε αυτό. Είναι αυτονόητο ότι ένας μεγάλος και πολύ επιτυχημένος κύκλος κλείνει και αποφασίσαμε να ανοίξουμε ένα καινούριο. Υπάρχει μεγάλη ανανέωση και σε πρόσωπα και σε ιδέες και ξέρουμε καλά ότι αν δουλέψουμε όλοι ενωμένοι προς την ίδια κατεύθυνση, σύντομα αυτή η ομάδα θα ανοίξει ένα νέο κύκλο μεγάλων επιτυχιών. Το ρόστερ δεν έκλεισε. Οπα. Και έχω εμπιστοσύνη ότι το προπονητικό επιτελείο θα πάρει ό,τι καλύτερο για αυτή η ομάδα να δώσει, θα αναπτύξει τους νέους ποδοσφαιριστές και θα πολλιάσει στην οτροπία νικητή που έχουν κατακτήσει οι παλαιότεροι. Απαιτώ να αναλυθεί περισσότερο και να διορθωθεί το πρόβλημα των τραυματισμών, ώστε να μην αναγκάζει τον προπονητή να στερείται πολύτιμους ποδοσφαιριστές από σημαντικούς αγώνες επειδή δεν είχε αναλυθεί σωστά η ετοιμότητά της. Και τελευταίο κομμάτι, στη ζωή μου δεν έχω βάλει ποτέ στόχο να είμαι δεύτερος και στις επιχειρήσεις μου και στη ζωή μου δεν αρκούμε σε αυτό. Ο στόχος πρέπει να είναι για την ομάδα μου η πρώτη θέση. Πολλές αλλαγές χρειάζονται αυτό το χρόνο και η υπομονή να αποδώσει, το κατανοούμε και το στηρίζουμε, αλλά πάντα έχοντας στο μυαλό μας τη νίκη στον κάθε επόμενο αγώνα. Απαιτώ από εσάς να σκέφτεστε έτσι και ενωμένοι να ξεκινήσουμε τη χρονιά με αισιοδοξία. Να αναγκάσουμε τον κόσμο να αγκαλιάσει περισσότερο την ομάδα με δίπλα σας ακόμα και από μακριά. Είπε ο Ιβάν Σαββίδης μεταξύ άλλων στους συνεργάτες του χθες το βράδυ μέσω τηλεδιάσκεψης. Οπότε ο τίτλος Πάρη ποιος είναι? Πάρη. Πάρη. Εδώ είμαι. Ο τίτλος ποιος είναι μετά από όλα αυτά που άκουσες? Μήνυμα Ιβάν. Μήνυμα. Είδες το. Έτσι, Στέργιο μήνυμα, βγήκε Ιβάν. Ο τίτλος. Μήνυμα. Προς πάσα κατεύθυνση. Έχει πολλά μηνύματα. Διαβάσαμε στα γρήγορα την ανάρτηση της ΠΑΕ στο επίσημο site. Αλλά βγαίνουν πολλά πράγματα που θα μας δώσουν τροπή. Βέβαια. Για σχολιασμό. Ωραία. Πόλικο.
Ωραία. Σε επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε, Στέργιο. Θα ακούσουμε. Και συγγνώμη στον Μπάρι που κατακράτησε το χρόνο του.